Θα δώσω κάτι ακόμα προσωπικό. Ναι. Και αν δεν σε απαντάς. Επειδή έχεις ζητηθεί πάρα πολύ, εσύ είσαι από τους ανθρώπους, από τους ευνοημένους που έκανες επιτυχία στα καλά χρόνια της τηλεόρασης, έχεις βγάλει κάποια λεφτουδάκια. Τα έχεις επενδύσει στην Ελλάδα, τα έχεις πάει στο εξωτερικό. Έχω βγάλει κάποια χρήματα στο εξωτερικό. Κάποια τα επένδυσα στην Ελλάδα. Ό,τι επένδυσα στην Ελλάδα το έχασα. Το έχασες. Ναι, το έχασα. Μέσα εισαγωγικά. Δηλαδή η αξία των χρημάτων που είχα στα σπίτια, ας πούμε, που είχα αγοράσει. Αγόρασες κάποια σπίτια. Ναι, έχουν πέσει στο 70%. Οπότε. Άρα έχασε ένα 30% των χρημάτων σου, ας πούμε. Ναι, ενώ ότι θεωρούμε πάρα πολύ χαμένος με τα ποσά που ξόδεψα τότε. Σαν επένδυση. Έβγαλα κάποια χρήματα στο εξωτερικό και ήταν μια κατάσταση που τα έβγαλα πριν από 2-3 χρόνια, όταν ένιωσα ότι όλοι λέγανε ότι θα την αρχίσει στον αέρα αυτό το πράγμα και έλεγα μείνε κράτα κάτι για σένα, γιατί ξέρεις και λίγο αργότερα αυτή η έννοια του παρουσιαστή που δεν έχει και ο παρουσιαστής που χτυπάει πόρτες. Ή ο διάσημος μέσα εισαγωγικά που γυρνάει από εδώ και από εκεί, ενώ ξέρουν ότι έχει βγάλει κάποια χρήματα και όχι ότι τα χάσε από ατυχία, γιατί αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό. Μπορεί να χάσει τα χρήματά σου γιατί δεν πήγαν καλά τα πράγματα στην υγεία, γιατί τα ξόδεψες κάπου, που έπρεπε να ξοδέψεις, που έπρεπε να βοηθήσεις. Εκεί ο κόσμος καταλαβαίνει και νιώθει ότι πραγματικά πήγαινε κάτι στραβά. Όταν νιώθει όμως ότι τα χάσες από σπατάλες, από ξενύχτια, από γυναίκες, από το ένα από το άλλο, τότε πραγματικά τι να σε λυπηθεί, αφού τα είχες. Να έχεις μυαλό να τα κρατούσες. Γι' αυτό προσπαθώ και λίγο εγώ, φοβισμένος, κάνω κάποιες κινήσεις, λάθος ή σωστές, προσπαθώ να κρατήσω κάτι για μένα. Θες να το ρωτήσεις.